I am honored to be here, but ashamed that I don't speak your language. Με τιμά ιδιαίτερα το ότι βρίσκομαι εδώ, αλλά ντρέπομαι που δεν μπορώ να μιλήσω τη γλώσσα σας. So let me begin. Late in his life, Sigmund Freud, the father of psychoanalysis, asked the famous question: Was will das Weib? What does a woman want? Admitting his perplexity when faced with the enigma of feminine sexuality. And a similar perplexity arouses today. What does Europe want? Προσθέτω τέλος της ζωής του, ο Sigmund Freud, ο πατέρας της ψυχανάλυσης, έδεσε το διάσημο ερώτημα «Τι θέλει μια γυναίκα» παραδεχόμενος την πολυπλοκότητα και τον προβληματισμό του όταν είχε να αντιμετωπίσει αυτό το έγκλημα της γυναικείας σεξουαλικότητας. Και ένα παρόμοιος προβληματισμός προκύπτει σήμερα. Τι θέλει η Ευρώπη? This is the question you, the Greek people, are addressing Europe. Because you know what you want. You want this guy as a prime minister. Europe. The way the European states or media relate to what is going on now in Greece is, I think, the best indicator of what kind of Europe they want. Is it the neoliberal Europe? Is it the Europe of isolationist nation states, or maybe something different? Αυτό είναι το ερώτημα που εσείς οι Έλληνες θέτετε στην Ευρώπη. Και βεβαίως ξέρετε ποια είναι η απάντηση, ότι θέλετε τον κύριο Τσίπρα ως πρωθυπουργό. Πάντως, ο τρόπος με τον οποίο τα ευρωπαϊκά κράτη και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης βλέπουν τα συνεχιζόμενα, τα όσα εκδηλώνονται στην Ελλάδα, είναι ο καλύτερος δείκτης του τρόπου με τον οποίο οραματίζονται την Ευρώπη. Είναι είτε η νεοφιλελεύθερη Ευρώπη, η Ευρώπη του απομονωτισμού, των εθνών κρατών, ή κάτι παραπάνω, ή ίσως κάτι διαφορετικό. Critics accuse Syriza of being a threat to Europe. But Syriza is, on the contrary, the only chance for Europe. Far from a threat to Europe, you are giving a chance to Europe to break out of its inertia to find a new way. Οι επικριτές κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ ότι αποτελεί μια απειλή για την Ευρώπη. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, αντίθετα, είναι η μοναδική ευκαιρία για την Ευρώπη, για μια νέα Ευρώπη. Πόρο απέχει από το να αποτελεί μια απειλή για την Ευρώπη. Ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει μια ευκαιρία στην Ευρώπη να ξεφύγει από την αδράνεια και να βρει ένα νέο δρόμο. In his notes towards the definition of culture, the great conservative poet T.S. Eliot remarked that there are moments when the only choice is the one between heresy and non-belief. That is to say, moments when the only way to keep a belief, a religion, alive is to perform a sectarian split from the main course. Στις σημειώσεις του για έναν ορισμό του πολιτισμού, ο μεγάλος συντηρητικός ποιητής T.S. Eliot παρατήρησε ότι υπάρχουν στιγμές όπου η μόνη επιλογή είναι εκείνη μεταξύ της αίρεσης και της αθεΐας, της μη πίστης. Δηλαδή, όταν ο μόνος τρόπος να διατηρήσει κανείς ζωντανή τη θρησκεία είναι να κάνει μια διάσπαση σε σέκτες από το κύριο σώμα. This is what happens today with Europe. Only a new heresy, represented at this moment by Syriza, can save what is worth saving in European legacy. Democracy, trust in people, egalitarian solidarity. Αυτή είναι η θέση μας σήμερα σε ό,τι αφορά στην Ευρώπη. Μόνο μία νέα αίρεση εντός εισαγωγικών που αντιπροσωπεύει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να σώσει αυτό που αξίζει να σωθεί από το ευρωπαϊκό κληροδότημα. Τη δημοκρατία, την εμπιστοσύνη στους λαούς,
και την εξισωτική αλληλεγγύη ή την αλληλεγγύη της ισότητας. The Europe that will win if Syriza is outmaneuvered is a Europe with Asian values. Of course, these Asian values have nothing to do with Asia, but all with the clear and present tendency of contemporary capitalism to suspend democracy. Η Ευρώπη η οποία θα κερδίσει αν παρακαμφθεί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια Ευρώπη με ασιατικές αξίες, οι οποίες δεν έχουν βεβαίως να κάνουν με την Ασία, αλλά με την σαφή και παρούσα τάση του σύγχρονου καπιταλισμού να αναιρέσει τη δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ is set, so they say, to lack the proper experience to govern. Yes, I agree. They greatly lack the experience in how to bankrupt a country by cheating and stealing. This brings us to the absurdity of the politics of the European establishment. They preach the doxa of paying taxes, opposing Greek clientelism, and they put all their hopes onto the coalition of the two parties which brought to Greece this clientelism. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέγεται ότι δεν έχει την απαιτούμενη εμπειρία για να κυβερνήσει. Ναι, συμφωνώ. Δεν έχει την εμπειρία να οδηγεί μια χώρα σε πτώχευση, δεν έχει εμπειρία στην εξαπάτηση, ούτε και στην κλοπή. Αυτό μας φέρνει στο παράλογο της πολιτικής του ευρωπαϊκού κατεστημένου. Πρεσβεύουν και κηρύττουν την καταβολή των φόρων, είναι κατά των πελατειακών σχέσεων και βάζουν όλες τις ελπίδες τους μαζί πάνω σε ένα συνασπισμό δύο κομμάτων που έφεραν την Ελλάδα σε αυτό το σημείο των πελατειακών σχέσεων. Christine Lagarde recently said that she has more sympathy for the poor inhabitants of Niger than for the Greeks and advised the Greeks to help themselves by paying their taxes, which, as I learned a couple of days ago, she doesn't have to pay. As all liberal humanitarians, she likes the impotent poor who behave like victims, evoke our sympathy and bring us to give charity. Η Κριστίν Λαγκάρντ πρόσφατα είπε ότι συναισθάνεται περισσότερο τους Νιγηριανούς, τους ανθρώπους του Νίγηρα, από ότι τους Έλληνες και συμβούλευσε τους Έλληνες να αυτοβοηθηθούν πληρώνοντας τους φόρους τους, τους οποίους από ό,τι μάθαμε λίγες μέρες πριν, η ίδια δεν χρειάζεται να πληρώσει. Όπως με όλους τους φιλελεύθερους ανθρωπιστές, της αρέσουν οι ανίσχυροι φτωχοί, οι οποίοι συμπεριφέρονται σαν θύματα, προκαλούν τον ύπτο και μας κάνουν να τους δώσουμε φιλανθρωπία. But the problem with you Greeks is that you suffer, yes, but you are not passive victims. You resist, you fight, you do not want sympathy and charity, you want active solidarity. For your fight. Αλλά το θέμα με εσάς τους Έλληνες είναι ότι δεν είσαστε παθητικά θύματα. Οι Έλληνες αντιστέκονται και πολεμούν. Και δεν χρειάζονται τον ύκτο ούτε τη φιλανθρωπία. Θέλουν ενεργό αλληλεγγύη. Θέλουν μια κινητοποίηση υπέρ του αγώνα τους. Η Ελλάδα δεν μπορεί να κερδίσει χωρίς την Ευρώπη. ΣΥΡΙΖΑ is accused of promoting leftist fictions. But it is the austerity plan imposed by Brussels which is clearly a work of fiction. Everybody knows that this plan is fictitious, that the Greek state cannot ever repay the debt in this way. In a strange gesture of collective make-believe, everyone ignores the obvious nonsense of the financial projection on which European plans are based. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορείται ότι προωθεί αριστερίστικες μυθοπλασίες,
Όμως στην πραγματικότητα είναι το πλάνο λιτότητας που επιβάλλουν οι Φρυξέλλες, το οποίο αποτελεί ένα καλό παράδειγμα της μυθοπλασίας. Όλοι ξέρουν ότι το πλάνο αυτό, το πρόγραμμα αυτό είναι κλαστό, ότι το ελληνικό κράτος δεν θα μπορέσει ποτέ να αποπληρώσει το χρέος. Και σε μια χειρονομία συλλογικής μυθοπλασίας, όλοι αγνοούν την προφανή ανοησία των οικονομικών προβλέψεων πάνω στις οποίες βασίζεται αυτό το πλάνο. So why does Brussels impose these measures on you? The true aim of these rescue measures is not to save Greece, but of course to save European banks. Τότε γιατί οι Βρυξέλλες σας επιβάλλουν τέτοια προγράμματα? Ο πραγματικός στόχος αυτών των μέτρων διάσωσης δεν είναι να σωθεί η Ελλάδα, αλλά να σωθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες. These measures are not presented as decisions grounded in political choices, but as necessities imposed by a neutral economic logic. Like, if we want to stabilize our economy, we simply have to swallow the bitter pill. Or by tautological platitudes, proverbs like, you cannot spend more than you produce. Well, the American banks and the United States as such are a big proof for decades that you can spend more than you produce. Τα μέτρα αυτά δεν παρουσιάζονται σε αποφάσεις οι οποίες βασίζονται σε πολιτικές επιλογές, αλλά ως αναγκαιότητες οι οποίες επιβάλλονται από μια ουδέτερη οικονομική λογική. Αν θέλουμε να σταθεροποιήσουμε την οικονομία μας, απλώς πρέπει να καταπιούμε αυτό το πικρό χάπι ή ως παροιμιώδεις ρίσεις, όπως δεν μπορείς να ξοδεύεις περισσότερα από όσα παράγεις. Και όμως η Αμερική και οι αμερικανικές τράπεζες ακριβώς αυτό κάνουν επί δεκαετίες. To illustrate the mistake of austerity measures, Paul Krugman often compares them to the medieval practice of bloodletting. A nice metaphor which I think should be radicalized further. The European financial doctors, themselves not sure about how this medicine works, are using you as test rabbits. They are letting your blood, not the blood of their own countries. There is no bloodletting for the great German and French banks. On the contrary, they are getting big transfusions. Για να καταδείξω το λάθος των μέτρων λιτότητας, μάλλον να το καταδείξει αυτό ο Πολ Κρούγκμαν, πολύ συχνά συγκρίνει αυτά τα μέτρα λιτότητας με τη μεσαιωνική πρακτική της αφέμαξης. Μια ωραία μεταφορά που νομίζω ότι θα έπρεπε να την προχωρήσουμε ακόμη παραπάνω. Οι Ευρωπαίοι οικονομικοί γιατροί, καθώς οι ίδιοι δεν είναι σίγουροι για το αν το φάρμακό τους έχει αποτέλεσμα, σας χρησιμοποιούν εσάς ως πειραματόζωα και αφαιμάσουν το δικό σας αίμα και όχι το αίμα των δικών τους χωρών. Δεν γίνεται αφέμαξη για τις μεγάλες γερμανικές και γαλλικές τράπεζες. Αντίθετα, εκείνες παίρνουν συνέχεια τεράστιες μεταγγίσεις. So is Syriza really a group of dangerous extremists? No, Syriza is here to bring pragmatic common sense, to clear the mess created by others. It is those who impose austerity measures who are dangerous dreamers. The true dreamers are those who think that things can go on indefinitely the way they are, just with some cosmetic changes. You are not dreamers. You are the awakening for a dream which is turning into a nightmare. Είναι λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά ένας επικίνδυνος εξτρεμιστής? Όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ για να φέρει την ρεαλιστική κοινή λογική, για να καθαρίσει το χάος που δημιούργησαν άλλοι. Είναι εκείνοι που επιβάλλουν τα μέτρα λιτότητας, εκείνοι οι οποίοι είναι και οι επικίνδυνοι εθεροβάμονες. Οι πραγματικοί εθεροβάμονες είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι τα πράγματα μπορούν να συνεχιστούν έτσι επάπειρο. Απλώς να κάνουν μόνο κάποιες αισθητικές αλλαγές. Δεν είσαστε εθεροβάμονες,
είσαστε η αφύπνιση από ένα όνειρο που γίνεται φιάλτης. You are not destroying anything. You are reacting to how the system is gradually destroying itself. We all know the classic scene from cartoons, Tom and Jerry and so on. The cat reaches the precipice, but it goes on walking, ignoring the fact that there is no ground under its feet. Then it only starts to fall down when it looks down and notices that there is nothing. This is all you are doing. You are telling to those in power, hey, look down, they fall down. Εσείς δεν καταστρέφετε τίποτα. Αντιδράτε στον τρόπο με τον οποίο το σύστημα το ίδιο αυτοκαταστρέφεται. Όλοι ξέρουμε την κλασική σκηνή από τα κινούμενα σχέδια τύπου Tom και Jerry, όπου η γάτα πλησιάζει στον γκρεμό, αλλά συνεχίζει να περπατάει, αγνώντας το γεγονός ότι δεν έχει από κάτω έδαφος. Αρχίζει να πέφτει μόνον όταν κοιτάξει προς τα κάτω και παρατηρήσει ότι δεν υπάρχει έδαφος κάτω από τα πόδια της. Αυτό που κάνετε εσείς ακριβώς είναι να υπενθυμίσετε σε εκείνους που αυτή τη στιγμή έχουν την εξουσία να κοιτάξουν προς τα κάτω και τους λέτε «Ε, κοίτα» και πέφτουν. The political path of Greece is clear and exemplary. In the center there is, I hope you noticed it, there is one big party, one party, with two wings, left and right, PASOK and New Democracy. It's like, you know, cola, which is coca and Pepsi, different size. The true name of this party, if you bring PASOK and NDE together, is, I think, something like NECAD, the new Hellenic Millennium Movement Against Democracy. Ο πολιτικός χάρτης της Ελλάδας είναι σαφής και ενδεικτικός. Στο κέντρο, και νομίζω ότι το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, υπάρχει ένα μόνο μεγάλο κόμμα. Ένα, όχι δύο. Υπάρχει ένα κόμμα με δύο πτέρυγες, αριστερά και δεξιά, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Είναι σαν να έχεις μία διαφορά μεταξύ Coca-Cola, Pepsi-Cola. Είναι μία αδιάφορη επιλογή. Το πραγματικό όνομα αυτού του κόμματος όμως υποστηρίζω ότι θα έπρεπε να είναι το ΝΕΚΑ, Νέο Ελληνικό Κίνημα κατά της Δημοκρατίας. Of course this big party claims it is for democracy, but I claim they are for decaffeinated democracy. Like, you know, coffee without caffeine, beer without alcohol, ice cream without sugar. They want democracy, but a democracy where, instead of really making a choice, people just confirm what wise experts tell them to do. They want democratic dialogue, yes, but like, and I like them, you know, the late Plato's dialogues, where one guy talks all the time, and the other only says every 10 minutes, by Zeus, so it is, or something like that. Είναι βέβαια αυτό το κόμμα υπέρμαχο της δημοκρατίας, αλλά υπέρ ποιας δημοκρατίας, της δεκαφεϊνέ δημοκρατίας, όπως ακριβώς είναι ο καφές χωρίς καφεΐνη, η μπύρα χωρίς αλκοόλ ή το παγωτό χωρίς ζάχαρη. Θέλουν μια δημοκρατία όπου αντί να γίνονται όντως πραγματικές επιλογές, οι άνθρωποι θα επιβεβαιώνουν αυτό που τους λένε οι δήμονες, οι ειδικοί. Θέλουν ένα δημοκρατικό διάλογο, ναι, αλλά όπως οι μεταγενέστεροι διάλογοι του Πλάτωνα, όπου υπάρχουν τεράστιοι μονόλογοι, ένας μιλάει συνέχεια και ένας άλλος απλώς τον διακόπτει κάθε 10 λεπτά και του λέει «Μα το Δία, είναι σωστό αυτό που λες» ή κάτι τέτοιο. And then there is the exception. You, Syriza, the true miracle, a radical left movement, which stepped out of the comfortable position of marginal resistance and courageously signaled your readiness to take power. This is why you have to be punished. Και μετά υπάρχει και η εξαίρεση. Εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, το πραγματικό θαύμα, ένα ριζοσπαστικό αριστερό κίνημα, το οποίο βγήκε από τη βολική του θέση
την περιθωριακή αντίσταση και με θάρρος σηματοδότησε την ετοιμότητά του να αναλάβει. Γι' αυτό πρέπει να τιμωρηθείτε. Here is what Bill Frecha, a nobody but an ideologically important nobody, recently wrote in the Forbes magazine in an article with the title Give Greece what it deserves, communism. Γι' αυτό ακριβώς ο Bill Frecha, ο οποίος είναι μάλλον ένας άσημος δημοσιογράφος, έγραψε στο περιοδικό Forbes σε ένα άρθρο του «Δώστε στην Ελλάδα αυτό που της αξίζει, κομμουνισμό». Here is a short quote. What the world needs, lest we forget, is a contemporary example of communism in action. What better candidate than Greece? Just toss them out of the European Union, cut off the flow of free euros and hand them back the printing plates for their old drachmas. Then stand back for a generation and watch. Να σας διαβάσω ένα σύντομο απόσπασμα. Αυτό που χρειάζεται ο κόσμος, τόσο και αν το ξεχνούμε, είναι ένα σύγχρονο παράδειγμα κομμουνισμού σε δράση. Ποιος καλύτερος υποψήφιος από την Ελλάδα? Πετάξτε τους έξω από το ευρώ, κλείστε και τη στρόφικα με τα ευρώ και δώστε τους πίσω τις παλιές τους δραχμές. Μετά σταθείτε και περιμένετε για μια γενιά και παρακολουθήστε. In other words, Greece should be exemplarily punished so that once and for all the temptation for a radical leftist solution of the crisis will be blocked. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα θα πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά, έτσι ώστε να αποκλειστεί άπαξ και διαπαντός κάθε πειρασμός για μια λύση που θα προέρχεται από τη ριζοσπαστική αριστερά. I know that the task of Syriza is almost impossible. Syriza is not the extreme left madness. It is the voice of pragmatic reason counteracting the market ideology madness. Ξέρω ότι το έργο του Syriza πλησιάζει στο αδύνατο. Ο Syriza δεν είναι η τρέλα της ακραίας αριστεράς, αλλά η φωνή της ρεαλιστικής, της πραγματιστικής λογικής που αντισταθμίζει την τρέλα της ιδεολογίας της αγοράς. Syriza will need the formidable combination of principled politics and ruthless pragmatism, of democratic commitment and readiness to act fast and brutally when needed. If you, Syriza, are to be given a chance, a minimal chance to succeed, you will also need an all-European solidarity. Ο Syriza θα χρειαστεί τον απίθανο συνδυασμό μιας πολιτικής με αρχές και ενός ομού πραγματισμού, μιας δημοκρατικής δέσμευσης και μιας ετοιμότητας να δράσει γρήγορα και αποφασιστικά όταν χρειάζεται. Αν πρόκειται να δοθεί στο ΣΥΡΙΖΑ έστω και μία ελάχιστη ευκαιρία να επιτύχει, θα χρειαστεί μία πανευρωπαϊκή αλληλεγγύη. This is why I think you here in Greece, you should avoid cheap nationalism. All the talk about how Germany wants to reoccupy you, destroy you and so on. Your first task is to change things here. Syriza will have to do the job which the other guys should have done. The job of building a better, modern, effective state. A job to clear the state apparatus of clientelism. It's a hard job. There is nothing enthusiastic in it. It's a slow, hard, boring job. Ότι θα έπρεπε να αποφευθεί ο φθηνός εθνικισμός, όλη αυτή η συζήτηση για το πώς η Γερμανία θέλει να μας ξανακαταλάβει και να μας καταστρέψει και ούτω καθεξής. Το πρώτο έργο που πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να αλλάξει τα πράγματα εδώ. Θα πρέπει να κάνει τη δουλειά που έπρεπε να έχουν κάνει άλλοι, έτσι ώστε να δημιουργήσει ένα καλύτερο κράτος και να καθαρίσει το κρατικό μηχανισμό από τις πελατειακές σχέσεις.
Ξέρω, είναι δύσκολο και βαρετό. Your pseudo-radical critics are telling you that the situation is not yet right for a true social change. That if you take power now, you will just help the system, making it more efficient. Οι επικριτές σας, οι ψευδοριζοσπαστικοί επικριτές σας, σας λένε ότι η κατάσταση δεν είναι ακόμη όριμη για μια πραγματική κοινωνική αλλαγή. Ότι αν τώρα αναλάβετε την εξουσία, προσπαθήσετε να την αναλάβετε και την αναλάβετε, απλώς θα βοηθήσετε το σύστημα, καθιστώντας το πιο αποτελεσματικό. You know, this is, if I understand it correctly, what the party of the people, the party KKE, which is basically the party of the people who are still alive because they forgot to die. Νομίζω ότι αυτό λένε οι άνθρωποι από το ΚΚΕ, που είναι το κόμμα των ανθρώπων που εξακολουθούν να είναι ζωντανοί επειδή ξέχασαν να πεθάνουν. Clearly demonstrated its inability to rule. But there will never be a moment when the situation will be fully ripe for the change. If you wait for the right moment will never come. When you intervene, it's always η πολιτική σας ελίτ απέδειξε ξεκάθαρα την ικανότητά της να κυβερνήσει. Αλλά ποτέ δεν υπάρχει μία στιγμή η οποία θα είναι κατάλληλη έτσι ώστε να γίνει οποιαδήποτε επέμβαση. Ποτέ η κατάσταση δεν θα είναι όριμη 100% για αλλαγή. Αν περιμένει κανείς για τη σωστή στιγμή, αυτή η στιγμή ποτέ δεν θα έρθει. Μόνο όταν κανείς κάνει την παρέμβαση, τότε θα έχουμε αποτέλεσμα. Πάντως, συνέχεια λέμε ότι κάθε παρέμβαση γίνεται πρόωρα. So, you have a choice. Either comfortably wait and look how your society is disintegrating, as some other parties of the left suggest, or heroically intervene, fully aware of how difficult is the situation. And Syriza made the right choice. Οπότε έχετε μια επιλογή, είτε να καθίσετε άνετα και βολικά και να δείτε πώς αποσυντήθεται η κοινωνία σας, όπως προτείνουν ορισμένα άλλα κόμματα της αριστεράς, είτε να παρέμβετε ηρωικά, γνωρίζοντας συνειδητά πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει τη σωστή επιλογή. Your critics, now I want to say something very serious. Your critics hate you because I think secretly they know that you have the courage to be free and to act as free people. When you are in the eyes of the public, those who observe you understand, at least for the flash of an instant, that you are offering them freedom. That you dare to do what they also dream about. For that instant, they are free. They are one with you. But it is only for a moment. Fear returns and they hate you again because they are afraid of their own freedom. Οι επικριτές σας, θα πω κάτι σοβαρό εδώ, οι επικριτές σας σας μισούν επειδή μυστικά ξέρουν ότι έχετε το θάρρος να είστε ελεύθεροι και να ενεργείτε ως ελεύθεροι άνθρωποι. Όταν βρίσκεστε μπροστά στο κοινό, εκείνοι που σας παρατηρούν κατανοούν για κλάσματα του δευτερολέπτου ότι τους προσφέρετε ελευθερία, ότι τολμάτε να κάνετε αυτό που εκείνοι ονειρεύονται. Και για αυτήν τη μία στιγμή είναι ελεύθεροι και θα γίνουν ένα με εσάς. Όμως είναι μόνο μια στιγμή. Μετά επιστρέφει ο φόβος και σας μισούν και πάλι επειδή φοβούνται την ίδια τους την ελευθερία. So, what is the choice
the Greek people are facing on June 17th. You should bear in mind the paradox which sustains the free vote in our democratic societies. You are free to choose on condition that you make the right choice. Which is why, when the choice is the wrong one, for example, when Ireland voted against the European Constitution, the wrong choice is treated as a mistake. And, you know, they want to repeat the vote to enlighten the people to make the right choice. And this is why European establishment is in a panic. They see that maybe you don't deserve your freedom because there is a danger that you will make the wrong choice. From that standpoint. Έτσι, ποια είναι η επιλογή που αντιμετωπίζετε στις 17 Ιουνίου? Θα πρέπει να έχετε υπόψη το παράδοξο το οποίο κρατά την ουσία της ελεύθερης ψήφου στις δημοκρατικές μας κοινωνίες. Είσαστε ελεύθεροι να επιλέξετε υπό τον όρο ότι θα κάνετε τη σωστή επιλογή. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, όταν η επιλογή είναι η εσφαλμένη, όπως ήταν στην περίπτωση της Ιρλανδίας που απέρριψε το Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εσφαλμένη επιλογή αντιμετωπίζεται ως λάθος και το κατεστημένο άμεσα επιβάλλει μια επανάληψη έτσι ώστε να δώσει την ευκαιρία στη χώρα να διορθώσει το λάθος και να κάνει τη σωστή επιλογή. Υπάρχει αυτός ο πανικός λοιπόν που οδηγεί σε αυτό. There is a wonderful joke in Ernst Lubitsch's classical comedy Ninotchka. The hero, listen carefully, visits a cafeteria and orders coffee without cream. The waiter replies, "Sorry, but we have run out of cream, we only have milk. So can I bring you coffee without milk?" Υπάρχει ένα πολύ ωραίο αστείο από την κλασική κωμωδία του Λιούμπιτς, Νινότσκα. Ο ήρωας, προσέξτε, επισκέφτεται μια καφετέρια και παραγγέλνει καφέ χωρίς κρέμα. Και ο σερβιτόρος απαντά, συγγνώμη, μας τελείωσε η κρέμα, έχουμε μόνο γάλα. Μπορώ να σας φέρω ένα καφέ χωρίς γάλα? So, in both cases you get coffee alone. But I think the joke is a correct one. You know, negation also matters. The coffee without cream is not the same as the coffee without milk. Νομίζω ότι και στις δύο περιπτώσεις ο πελάτης τελικά πίνει σκέτο καφέ. Όμως αυτό είναι ενδεικτικό, διότι ο καφές είναι πάντα χωρίς κρέμα και χωρίς γάλα. You are in the same predicament today. The situation is difficult. You will get some kind of austerity. But will you get the coffee of austerity without cream or without milk? It is here that the European establishment is cheating. Είσαστε ακριβώς στην ίδια δύσκολη κατάσταση. Η κατάσταση είναι δύσκολη, θα έχετε κάποιου είδους λιτότητα, αλλά θα πάρετε το καφέ σας της λιτότητας χωρίς κρέμα ή χωρίς γάλα. Εδώ είναι που το ευρωπαϊκό κατεστημένο σας εξαπατά. The European establishment is acting as you will get the coffee of austerity without cream. That is to say that the fruits of your hardship will not profit only European banks, but they are effectively offering you coffee without milk. It is you who will not profit from your own sacrifice and hardship. Το ευρωπαϊκό λοιπόν κατεστημένο δρά σαν να πάρετε εσείς τον καφέ της λιτότητας χωρίς κρέμα. Δηλαδή τα αποτελέσματα των προσπαθειών σας και των κόπων σας δεν θα ωφελήσουν μόνο τις ευρωπαϊκές τράπεζες, αλλά ουσιαστικά σας προσφέρουν και ένα καφέ χωρίς γάλα. Δηλαδή εσείς είστε εκείνοι που δεν θα ωφεληθείτε από τις προσπάθειές σας. In the very south of Peloponnese, around Mani, I was there, I know it, they still have so-called weepers, women that you hire to cry at funerals. They can do the spectacle for the relatives of the deceased.
στον νότο της Πελοποννήσου, κοντά στη Μάνη, ήμουν εκεί, πήγα, έχουν ακόμη το έθιμο της μυρολογίστρας. Είναι οι γυναίκες που τις προσλαμβάνουν για να κλάψουν τους νεκρούς. Μπορούν να αναπαραστήσουν το θέαμα του θρήνου για τους συγγενείς του νεκρού. Now, there is nothing primitive about this. We, in our developed societies, are doing exactly the same. Think about this wonderful invention, I think maybe the greatest contribution of America to world culture, the so-called canned laughter. You know, laughter which is part of the soundtrack on TV. Το ίδιο λοιπόν γίνεται σε όλες τις κοινωνίες, δεν έχει να κάνει με πρωτόγονες κοινωνίες. Και θα αναφερθώ τώρα στη μεγάλη συμβολή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στον παγκόσμιο πολιτισμό, που είναι το γέλιο κονσέρβα στη τηλεόραση. Like, you know, you come home in the evening, tired, you put on TV, some stupid show like Cheers or Friends, and you just sit and the TV even laughs for you. Δηλαδή, γυρνά στο σπίτι κουρασμένος, πας, ανάβεις τη τηλεόραση, παίζει τα φιλαράκια, ας πούμε, βλέπεις και εσύ δεν αντιδράς, το κάνει η τηλεόραση. Η τηλεόραση γελάει για σένα και δυστυχώς είναι αποτελεσματικό. That's how those in power, the European establishment, want to see not only Greek people but all of us. Just staring at the screen and observe how the others are doing, the dreaming, crying and laughing. Έτσι ακριβώς μας θέλει το κατεστημένο, ακριβώς έτσι, να χαζεύουμε μια οθόνη και να επιτρέπουμε σε άλλους να ονειρεύονται, να κλαίνε ή να γελούν αντί για εμάς. There is an apocryphal but wonderful anecdote about the exchange of telegrams between German and Austrian army headquarters in the middle of the First World War. The Germans sent the message to the Austrians. Here on our part of the front, the situation is serious but not catastrophic. The Austrians replied, here the situation is catastrophic but not serious. Υπάρχει ένα περίφημο ανέκδοτο σχετικά με την ανταλλαγή τηλεγραφημάτων μεταξύ των Γερμανικών και του Γερμανικού και του Αυστριακού αρχηγείου στρατού εν το μέσο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Γερμανοί έστειλαν λοιπόν στους Αυστριακούς το μήνυμα, εδώ, στη δική μας πλευρά του μετόπου, η κατάσταση είναι σοβαρή, αλλά όχι καταστροφική. Και οι Αυστριακοί απάντησαν, εδώ, η κατάσταση είναι καταστροφική, όχι όμως σοβαρή. This is the difference between Syriza and others. For the others, the situation is catastrophic, but not serious. Things can go on as usual. While for Syriza, the situation is serious, but not catastrophic, since μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων. Για τους άλλους η κατάσταση είναι καταστροφική, αλλά όχι σοβαρή. Θέλουν να συνεχίσουν τα πράγματα ως έχουν, ενώ για το ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση είναι σοβαρή, αλλά όχι καταστροφική, καθώς το θάρρος και η ελπίδα πρέπει να αντικαταστήσουν το φόβο. So, what is ahead of you is, to quote the title of an old song of the Beatles, a long and winding road. When, decades ago, the Cold War threatened to explode into a hot one, John Lennon wrote a song. You remember it, if you are old enough. All we are saying is give this a chance. Today, I want to hear a new song all around Europe. All we are saying is give Greece a chance. Υπάρχει
υπάρχει ένας πολύ μακρύς δρόμος και αναφέρομαι σε ένα τραγούδι των Beatles. Όταν κάποιες δεκαετίες πριν ο ψυχρός πόλεμος παραλίγο να γίνει θερμός, ο Τζον Λένον, κάποιοι από εσάς μπορεί να το θυμάστε, έγραψε ένα τραγούδι που έλεγε «Το μόνο που λέμε είναι να δώσουμε μια ευκαιρία στην ειρήνη». Σήμερα ένα νέο τραγούδι θα έπρεπε να ανοιχεί σε όλη την Ευρώπη. Το μόνο που λέμε είναι να δώσουμε μια ευκαιρία στην Ελλάδα. One of your greatest, maybe the greatest classical tragedies, Antigone. Don't fight battles which are not your battles. Live in a, you know what would be my ideal Antigone? We have Antigone and Creon. If you ask me, they are both, these are just two sects of the ruling class. This is a little bit like PASOK and New Democracy. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να κάνω, ολοκληρώνοντας, μια αναφορά σε μια κλασική τραγωδία, την Αντιγόνη. Και θα ήθελα να πω ότι δεν πρέπει να βρίσκετε μάχες, να πολεμήσετε, που δεν είναι δικές σας. Στην Αντιγόνη έχουμε την Αντιγόνη και τον Κρέοντα, που είναι δύο φατρίες, όπως είναι σήμερα το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. In my version of Antigone, while the two members of the royal family are fighting each other, threatening to ruin the state, I would like to see the chorus, the voice of the people, stepping out of this stupid role of just wise comment, take over, constitute a kind of a public committee of people's power, arrest both of them, Creon and Antigone, and establish the people's power. Στη δική μου λοιπόν εκδοχή της Αντιγόνης, που έχουμε τα δύο μέλη της βασιλικής οικογένειας να μάχονται το ένα το άλλο, παίρνει το μεγαλύτερο ρόλο ο χορός, ο οποίος είναι η φωνή του λαού και πάβει να είναι ένας απλός θεατής. Αναλαμβάνει την εξουσία και συλλαμβάνει και τον Κρέοντα και την Αντιγόνη. Ολοκληρώνω τώρα με μια προσωπική παρατήρηση. I hate the traditional intellectual left which likes a revolution, but a revolution which takes place somewhere far away. Somewhere. By your art, speaking for it, you can pursue your career in peace. Δεν μου αρέσει καθόλου η παραδοσιακή διανόηση της αριστεράς, που είναι βεβαίως υπέρ της επανάστασης, αλλά μιας επανάστασης η οποία γίνεται πάρα πολύ μακριά. This is why, you know, I know when I was young, the further away it is, all the better. Vietnam, Cuba, even today, Venezuela. Μου θυμίζει όταν ήμουν νέος, όσο πιο μακριά ήταν, τόσο το καλύτερο. Βιετνά, Κούβα, Βενεζουέλα. But you are here, and that's what I admire. You are not afraid to engage in a desperate situation, knowing how the odds are against you. And this is what I admire. It's very easy. Όμως εσείς είστε εδώ και ακριβώς αυτό θαυμάζω. Δεν φοβάστε να εγκλακείτε σε μια κατάσταση η οποία είναι απελπισμένη, είναι απελπιστική. Έχετε τις πιθανότητες οι οποίες είναι εναντίον σας, αλλά και πάλι αυτό δεν σας φοβίζει και ακριβώς αυτό θαυμάζω. You know, there is also a principle opportunism. Opportunism of principles. When you say the situation is lost, we can't do anything because we would betray our principles. This appears a principled position, but it's really the extreme form of opportunism. Ξέρετε, υπάρχει και ο οπορτουνισμός, ο οποίος βασίζεται στις αρχές. Είναι η περίπτωση όπου λέμε ότι χάθηκε η υπόθεση, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί θα προδώσουμε τις αρχές μας και αυτό είναι η ευκαιριακή εκμετάλλευση των αρχών μας. And Syriza
is a unique event of how precisely that left, you know, the usual extra-parliamentary left, where they care more if some criminals' human rights are violated than if thousands are dying. That kind of left gathered the courage to do something. So I conclude now with a great honor to give the word to your future Prime Minister.